Πάμε να συζητήσουμε για την γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, η οποία τα πηγαίνει εξαιρετικά. Αν εξαιρέσει κανείς την πρώτη αγωνιστική από εκεί και πέρα, η ομάδα έχει μετατραπεί σε τρένο. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της σεζόν εδώ στην ώρα για μπλε και φυσικά μια προσπάθεια που έχει καρποφορήσει. Η ομάδα είναι στην πρώτη θέση, έχει ένα σπουδαίο παιχνίδι μπροστά της, εκτός έδρας στο Αλεξάνδριο με τον Άρη. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Αθηνά Γιαννούδη που είναι στην γραμμή μας, μία από τις φετινές πρωταγωνίστριες. Αθηνά, καλησπέρα Γεια σου. από την ώρα για μπλε. Γεια σου, καλησπέρα. Καταρχάς, να σου δώσω τα πολλά συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα πορεία σας και έχετε κάνει, πίστεψέ με, αρκετό κόσμο να ασχολείται φέτος και με το γυναικείο μπάσκετ, καθώς ο στόχος της Α1 είναι κοντά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς τώρα αυτό περιμένουμε. Πόσο κοντά είστε πλέον? Πολύ, ε. Κοιτάξτε, πλέον εντάξει, έχουν μείνει ακόμα 5-6 αγωνιστικές αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε αρκετά κοντά, εντάξει, μέχρι το τέλος εννοείται το παλεύουμε. Η Α1 είναι ένας στόχος που μπήκε από την αρχή της σεζόν. Δεν ξέρω, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα μετά και από εκείνη την ήττα στην πρεμιέρα από τον Πανσεραϊκό, μέχρι και τώρα που μιλάμε, όλα αυτά αν έρχονται ως ένα flashback στο μυαλό σου, πώς τα έζησες και αν περίμενες να είστε και στην πρώτη θέση αλλά και με διαφορά από τους υπόλοιπους. Η Α1 στην αρχή ίσως δεν ήταν από τους στόχους που λέγαμε τουλάχιστον προς τα έξω. Μεταξύ μας εντάξει υπήρχε ο ενθουσιασμός της καινούργιας ομάδας. Είμαστε βασικά έχουμε ένα πολύ δυνατό team. Από εκεί και πέρα τα κορίτσια μεταξύ μας το πιστεύαμε από την αρχή. Εντάξει, ήταν μέσα στις αίρες λίγο μας ταρακούνησε ίσως, γιατί αν εξαιρέσουμε κάποιους τραυματισμούς που είχαν στις αίρες, πιστεύω ότι ήταν και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, πέρα από αυτά έχουν κάποια προβλήματα και αυτοί, άσχετο. Αλλά εντάξει, εμείς κάναμε μια ήττα στις αίρες. Και από εκεί Ίσως έχετε ξεχάσει ταρακουνηθήκαμε. τη λέξη και την έννοια, έτσι. Ναι. Τι είναι αυτό που σας Δόξα. έχει κάνει, πιστεύεις, να, όχι μόνο να είστε στην πρώτη θέση, να παίζετε καλό μπάσκετ, να έχετε τεράστια διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες, να κερδίζετε σχεδόν όλα τα παιχνίδια εύκολα, με μεγάλες διαφορές. Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστική με αγωνιστική προσπαθούμε να είμαστε καλύτερες. Αυτό οφείλεται κυρίως σίγουρα στις προπονήσεις που κάνουμε και το προπονητή μας, τον Coach Πάνο, ο οποίος κάθε προπόνηση προσπαθεί να μας δείχνει να καταλάβουμε ότι μέσα από την προπόνηση βελτιωνόμαστε και αυτό φαίνεται και στις αγωνιστικές. Στα παιχνίδια. Είναι το όπλο Σίγουρα σας, Αθηνά. Δεν παίζουν, παρακαλώ. Συγγνώμη για διακοπή. το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και από τη Λίνα την Τραμουντάνη, την πρόεδρό μας, μας βοηθάει και μας δίνει έξτρα κίνητρο. Μιας και την αναφέρεις, είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Είναι από τους ανθρώπους που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το τμήμα και φαντάζομαι θα θέλατε πάρα πολύ και για αυτήν στο τέλος να τα καταφέρετε, έτσι, να το αφιερώσετε. Ναι, σίγουρα μιλώ πιστεύω και εκ μέρους των συμπαικτριών μου ότι ξέρουμε ότι η Λίνα το μεγάλο της όνειρο, να το πω έτσι, είναι να βρεθεί ο Ηρακλής στην Α1 και εμείς αυτό θέλουμε και προσπαθούμε. Οπότε πιστεύω ότι για αυτήν περισσότερο και έπειτα για τον κόσμο και για εμάς θέλουμε να ανέβουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει διαφορές η ομάδα. Θα μου πεις, όλα τα κερδίζετε. Είτε είναι εντός είτε είναι εκτός έδρας. Αλλά θεωρείς ότι το όπλο είναι το Ιβανόφιο ή δεν έχετε κανένα θέμα? Το λέω γιατί ακολουθεί εκτός έδρας παιχνίδι. Δύσκολο προφανώς. Εσύ θα μου πεις το Αλεξάνδριο με τον Άρη. Ένα ντέρμπι της πόλης. Ναι. Παίζουμε ένα τοπικό ντέρμπι εκτός. Εντάξει, εμείς στο Ιβανόφο είμαστε αίτητες, έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει μόνο μία ήττα εκτός την πρώτη αγωνιστική. Σίγουρα το να παίζεις στο σπίτι σου αισθητικά και μέσα στο Ιβανόφιο με τον κόσμο σου είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τη νίκη. Αλλά και εκτός, εμείς προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή
και να είμαστε εκεί 40 λεπτά έτσι ώστε να πάρουμε το ρόσπι όλο στο τέλος. Στο καθαρό αγωνιστικό κομμάτι, το συζητούσαμε προάλλες εδώ στην εκπομπή και με την συμπαίκτριά σου, τη Μαρία του Παπαβασιλείου, και με τον προπονητή σου πριν από αρκετές μέρες. Αυτό που ξεχωρίζει σε εσάς είναι η ομαδικότητα. Δηλαδή, βλέπει κάποιος τα στατιστικά και διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλουραλισμός. Δεν θα βρεθεί η Αθηνά να βάλει 30 πόντους ή η Μαρία να βάλει 30 πόντους. Μοιράζεστε όσον αφορά την Ναι. επίθεση. Αυτό χρειάστηκε πολύ δουλειά για να το πετύχετε, έτσι. Πολύ δουλειά. Θα σας πω ότι είναι σίγουρο ότι δεν βασιζόμαστε σε μία, δύο, τρεις παίκτριες να σκοράρουν, να παίξουν καλύτερα αμυντικά. Έχουμε η καθεμία το ρόλο της και το ξέρουμε αυτό. Τώρα αυτό είναι απόρρια των προπονήσεων και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά. Γιατί βρεθήκαμε ουσιαστικά και αργά γύρω στο Σεπτέμβριο, οπότε η προετοιμασία μας λίγο άργησε να γίνει. Αλλά όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, με τον καιρό έφτιαξαν και πλέον υπάρχει και από την αρχή υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα ανάμεσα μας. Θεωρείς ότι το μάτς της Κυριακής δίνει άνοδο, δηλαδή με νίκη απέναντι και στον Άρη που είναι μία από τις ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, κακά τα ψέματα, τελειώνει η ιστορία ή θα περιμένετε και το μαθηματικό της υπόθεσης μετά? Σίγουρα όσο νικάμε και παίζουμε καλά και εμείς, να το πω έτσι, μας αρέσει, δεν θέλουμε να χάνουμε εννοείται. Το μάτι της Κυριακής με τον Άρη εννοείται θέλουμε να το πάρουμε. Μπορεί να έχουμε κάποιον αέρα ουσιαστικά από τις υπόλοιπες ομάδες με τα πισίδες που κάνανε ο δεύτερος και τρίτος, αλλά εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτό. Εννοείται βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μέχρι το τέλος θα προσπαθούμε να πάρουμε τις νίκες. Δηλαδή και μαθηματικά να κρυφεί πλέον το αποτέλεσμα, δεν νομίζω να κάτσουμε να χάσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Εννοείται, εννοείται. Κάτι τελευταίο, Αθηνά, πριν σε ευχαριστήσω. Υπάρχει φυσικά η προοπτική και για τη δική σας ομάδα αλλά και για την αντρική ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο, να ανέβει στην Α1. Πώς σας φαινόταν του χρόνου το Ιβανόφυο και με τους άντρες και με τις γυναίκες στη μεγάλη κατηγορία? Φαντάζομαι θέλετε να το ζήσετε αυτό. Ναι, πιστεύω ο κόσμος στη Ηρακλή θα είναι πραγματικά ευγνώμων άμα συμβεί αυτό. Είναι το ιδανικό που θα μπορούσε να συμβεί. Μετά από τόσα χρόνια στην Α2. Φαίνεται και πέρυσι και φέτος ο Ηρακλής θέλει και προσπαθεί να ανέβει και στο αντρικό. Πιστεύω θα είναι κάτι πολύ μαγικό, να το πω έτσι, για τον φιλαθλό κόσμο. Να δει τον Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία και σε γυναίκες αλλά και σε άντρες. Πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Να το ευχηθούμε, να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και για το μάτς που έρχεται και για τα εναπομείνατα, και θα κάνω και μαζί σου τη δέσμευση που έχω κάνει με τους υπόλοιπους ότι σας περιμένω στο στούντιο με το που θα ανεβείτε κατηγορία. Με το καλό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό σιγά σιγά όλο να γίνει. Να είσαι καλά, Αθηνά. Σε ευχαριστώ. Γεια σας.